το βλέπουν από τους αγρότες, φεύγει εν ρηπή οφθαλμού ή δεσμεύεται από λογαριασμούς. Και κάποιοι δεν το βλέπουν και καθόλου. Κάποιοι δεν το βλέπουν, όπως είναι να πληρωθούν για τα βιολογικά, για τα νητρικά και όλα αυτά εν μέσω αναβρασμού στον αγροτικό κόσμο και εν όψη των κινητοποιήσεων κάτι λιγότερο από ένα μήνα μετά τις γιορτές. Θα καλησπερίσουμε μέσω Skype, θα συνομιλήσουμε ζωντανά με τον κύριο Τσαγαλά. Καλησπέρα κύριε Τσαγαλά. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Βελτιώστε λίγο τον ήχο από τον κύριο Τσαγαλά, τον ακούμε καθαρά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μ' ακούτε? Ναι, τώρα σας ακούμε καθαρά κύριε Τσαγαλά. Χρόνια πολλά κιόλας για τις ημέρες που έρχονται. Να είστε καλά επίσης. Με γεμάτες τις τσέπες. Θα κάνουν όλοι οι γιορτές κύριε Τσαγαλά? Λυπάμαι που θα το πω, αλλά για άλλη μια φορά η κυβέρνηση και το Υπουργείο ειδικότερα φάνηκε αναξιόπιστο και ανακόλουθο προς τις δικές της εξαγγελίες. Είχαν πει ότι μέχρι 15 Δεκεμβρίου το αργότερο θα έβαζαν τα λεφτά για τα βιολογικά. Όχι μόνο λεφτά δεν πήγαν, αλλά και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπουν μέσα στο Δεκέμβρη. Δηλαδή θα πρέπει να περιμένουν οι αγρότες, οι καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων, θα πρέπει να περιμένουν τον Ιανουάριο του 16 να πάρουν αυτά τα λεφτά. Προφανώς το Υπουργείο ή ζει στην κοσμάρα του, ζει στα συννεφάκια του, στις δάφνες του, δεν ξέρω, ή δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Ας αντιληφθεί επιτέλους ότι οι αγρότες πρέπει να κάνουν γιορτές. Βάλαν κάποια λεφτά τα οποία, όπως είπατε εσείς, εξαφανίστηκαν λόγω χρεών σε ΟΓΑ, σε ΕΛΓΑ, κρατάγαν τράπεζες, δεν έχει μείνει τίποτα. Τα λεφτά που βάλαν, άλλα εξαγγείλαν, άλλα βάλαν. Ο κ. Υπουργός πολύ ορθά το έλεγε, αλλά ο αγρότης δεν ξέρει ποια είναι η βασική ενίσχυση της οποίας μπήκε το 90% και περίμενε το 90% ολόκληρης της ενίσχυσης. Ουσιαστικά τι βάλαν τα μισά λεφτά. Και από τα μισά τα πήραν όλα, τα κρατήσαν. Και δεν βγάζουν τώρα και το πριν αγροτικών βιολογικών προϊόντων. Από τη μία μας πρόκειται, ψαχνόμαστε όλοι οι αγρότες για νέες καλλιέργειες. Πάμε να κάνουμε πιο βιολογικά, να κάνουμε βιολογικά τα προϊόντα μας, να ακολουθήσουμε πρακτικές. Οι καταγγελίες είναι, κύριε Τσαγαλά, βιολογικά και νητρικά που έπρεπε να πληρωθούν, δεν έχουν πάρει τα χρήματα και μάλιστα είναι από το νομό σας, από τη Βιωτία. Φαντάζομαι και πανελλαδικά συμβαίνει αυτό. Πανελλαδικά συμβαίνει, δεν έχει πάρει κανένας και αυτό συμβαίνει γιατί δεν είναι. Υπάρχουν εκκρεμότητες από το 2012. Δεν έχουν πληρωθεί. Εάν δεν πληρωθούν αυτές οι εκκρεμότητες, δεν μπορούν να μπουν τα χρήματα, τα οποία από ό,τι μου είπαν είναι έτοιμα να πιστωθούν στους λογαριασμούς, αλλά υπάρχει αυτή η δυσκολία, υπάρχει αυτή η τροχοπέδη να μπουν τα λεφτά γιατί δεν έχουν πληρωθεί, οι υποχρεώσεις και οι εκκρεμότητες του 2012. Αυτό όμως δεν αφορά τους αγρότες. Οι αγρότες είναι οι τελευταίοι που φταίνε. Ας προσπαθούσαν, ας τα φτιάχναν και δεν με ενδιαφέρει ποιος τα υπέγραψε, ποιος τα έκανε, Ψηφιστήκαν να βγουν για να φτιάξουν τα πράγματα. Αυτό το πράγμα που κάνουν τώρα είναι το χειρότερο που μπορούσαν να κάνουν. Κορυδεύουμε τις προηγούμενες κυβερνήσεις, τα κάναν πώς τα κάναν και ακολουθούν τον ίδιο χαβάκι αυτοί. Δηλαδή, τι πρέπει να περιμένουμε εμείς από εδώ και πέρα? Πρέπει να περιμένουμε κάποιον εξωγήινο να δει να μας φτιάξει το κράτος? Τι πρέπει να φύγουμε, να πάμε σε άλλη χώρα? Δεν μπορώ να πάρω. Ο κύριος Αποστόλου είπε ότι υπάρχει μια νοικοκυροσύνη από τα προηγούμενα έτη, κύριε Τσαγαλά, και ξεκίνησαν οι διαδικασίες αποκατάστασης των αδικιών. Αυτό είπε πριν από λίγες ημέρες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το ένα, κύριε Βούτση, είναι το ένα, δεν αναιρεί το άλλο. Σαφώς και μπορεί να υπάρχει μια νοικοκυροσύνη. Ωραία, έπρεπε να γίνει και αυτό. Έπρεπε να γίνει η αρχή για να διορθωθούν κάποια πράγματα, κάποιες παθογένειες του παρελθόντος, οι οποίες όλοι τις ξέραν πάρα πολύ καλά. Αρκετοί λιμένονταν επιδοτήσεις και πέναν, υπήρχαν μεγάλες αδικίες. Όντως νοικοκυρώθηκαν κάποια πράγματα. Τα λεφτά όμως των αγροτών της μεγάλης μερίδας πότε θα τα πάρουν? Ωραία, τους πιάσετε αυτούς ή κόψατε τις επιδοτήσεις αυτούς που παίρνουν επιδοτήσεις γιατί είχαν δηλώσει τις θάλασσες και τις λίμνες, δεν έχει βαμβάκια και στάρια. Τον απλό τον αγρότη όμως που καλλιεργεί 30 στρέμματα και περιμένει να του βάλετε λεφτά να τράβει το χρήμα για να μην πήγαινε, να κάνει. Απάντηση υπάρχει στο γιατί δεν μπήκαν τα χρήματα, κύριε Τσαγαλά? Σας έδωσε κάποιος απάντηση? Προηγουμένως, ναι, έχουν εκπληρωθεί οι εκκρεμότητες και υποχρεώσεις από το 12 και προσπαθούν να καλύψουν αυτές τις υποχρεώσεις από το 12. Και μετά, βάσει καταστατικού, πρέπει να πληρωθούν οι τριετίες, δηλαδή 13, 14, 15 των βιολογικών προϊόντων. Δεν το κατάλαβα. Με συγχωρείτε κύριε Τσαγαλά, δεν το κατάλαβα. Όταν λέτε να πληρωθούν οι εκκρεμότητες του 12, δηλαδή φταίει το Υπουργείο ή οι αγρότες πάλι? Δεν φταίνει οι αγρότες για όνομα της Παναγίας. Αυτό λέω κι εγώ. Έτσι όπως το λέτε, ότι να πληρωθούν οι εκκρεμότητες του 12.
Όχι, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να πληρωθούν προς τους αγρότες. Πρέπει να πληρωθούν προς τους αγρότες όσα λεπτά τους οφείλονται στους αγρότες από το 12. Να πληρώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες δηλαδή λεφτά που εκκρεμούν από το 12. Ωραία. Πρέπει να πληρωθούν. Γιατί δεν πληρώνονται μετά. Τι σας λένε, η απάντηση που δίνουν ποια είναι, γιατί. Δεν υπάρχει απάντηση. Η απάντηση είναι, ξέρετε, όπως όλες οι απαντήσεις που δίνονται συνήθως προσπαθούμε, θα προσπαθήσουμε να τα καλά τώρα, δεν μπορεί να μην υπάρχει μια απάντηση εφόσον δεσμεύονται ότι θα βάλουν τα λεφτά και δεν τα βάζουν. Δεν τα βάζουν για κάποιο λόγο. Ωραία, η απάντηση είναι ότι προσπαθούν να βρουν άκρη. Εντάξει, εγώ αυτά δεν τα πολύ πιστεύω. Να βρουν άκρη πού. Έπρεπε να την είχαν βρει την άκρη. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά λάθη. Πάρα πολλά λάθη. Είναι αυτά που σας είπα προηγουμένως και τα ξέρετε. Άλλοι είχαν δηλώσει αντί άλλων, άλλοι λέγανε ότι καλλιεργούν βιολογικά και δεν καλλιεργούσαν, άλλοι λέγανε ότι καλλιεργούν συγκεκριμένες καλλιέργειες και δεν τις καλλιεργούσαν και προσπαθούν να βρουν μια άκρη. Δηλαδή λέτε ότι... ότι μαζί με τους απατεώνες εντός εισαγωγικών αγρότες την πληρώνουν και οι νόμιμοι. Βέβαια. Αυτό είναι όλη η ουσία. Ότι την πληρώνουν όλοι και είναι η πλειοψηφία οι νόμιμοι. Οι αγρότες, αυτοί που προσπαθούν να επιβιώσουν αυτή τη στιγμή, είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Δεν είναι, γιατί αυτοί που τόσα χρόνια παίρνανε επιδοτήσεις ή κάναν όλα αυτά τα πράγματα που δεν δικαιούνταν και κάναν όλα αυτά τα πράγματα, δεν έχουν τώρα την ανάγκη, γιατί το έχουν κάνει το κομπόδεμά τους. Οι αγρότες όμως που προσπαθούσαν τόσα χρόνια να ζήσουν, είναι μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία. Δηλαδή είναι το 90% των αγροτών αυτή τη στιγμή. Και επειδή το 10% λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο που λειτουργήσε τα προηγούμενα χρόνια, την πληρώνουμε όλοι. Κύριε Τσαγαλά, από εδώ και πέρα τι γίνεται, γιατί ακούμε κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές όμως και δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι αργά για κινητοποιήσεις. Και να κλείσουμε με αυτό. Πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, κύριε. Οι κινητοποιήσεις τώρα δεν γίνονται. Όπως σας είχα πει από τότε που μιλάμε και για άλλη μια φορά εμφανίστηκα αληθινός. Όλοι αυτοί που λέγανε για κινητοποιήσεις διαψεύστηκαν. Γι' αυτό εγώ είμαι ρεαλιστής αυτά που λέω. Δεν γίνεται να γίνουν τα κινητοποιήσεις. Ο κόσμος έχει τρελαθεί. Δεν μπορεί να φτιάξει τα χωράφια του. Δεν βοηθάει και ο καιρός. Δεν μπορεί να σπείρει. Έρχονται Χριστούγεννα. Θα μείνουμε στις οικογένειές τους. Μετά τις γιορτές τα βλέπουμε. Όλα αυτά. Αυτή και να δείτε τι έχει να γίνει σε λίγο που θα αγοραστούν από τα κοράκια των ξένων φαντς και τα κόκκινα δάνεια και θα μείνει ο κόσμος και χωρίς σπίτι και πάλι θα χρωστάει. Αυτό με την πρώτη κατοικία δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν έχει. Τώρα θα μας τα πει σε λίγο ο Λεωνίδας Κωστόπουλος που θα τον λοιπόν, έχουμε στην αποφώνηση, κύριε Τσαγαλά, θα τα ξαναπούμε. Θα υπάρξει κάποια κινητοποίηση από βιωτούς αγρότες ή όχι. Να κλείσουμε με αυτό, παρακαλώ, λίγο σύντομα. Σίγουρα θα υπάρξει κινητοποίηση. Σίγουρα. Μετά τις γιορτές, αυτό θα πει ότι θα υπάρξει κάποια κινητοποίηση. Εμείς μετά τις γιορτές ξανασυναντιόμαστε, κάνουμε γενική συνέλευση και κατά πάσα πιθανότητα, εάν δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι πάνε για κάτι άλλο ή έστω αυτά να υλοποιήσουν αυτά που λέγανε προεκλογικά, θα κατηγορούμε στους δρόμους. Ωραία, θα έχουμε ξανά επικοινωνία, κύριε Τσαγαλά, μέσα στο διάστημα αυτό. Καλό βράδυ από τη Λαμία. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να είστε καλά. Πάμε στην κινητοποίηση του. Πάμε, Γιώργο, τώρα στην πλατεία Πάρκου στη Λαμία.